Νίκος Βουρλιώτης αποθεώνεται στο 38ο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Η συμμετοχή του στο φεστιβάλ προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, με τον Ίβο να απαντάει στα σχόλια και να εξηγεί τους λόγους που αποδέχθηκε την πρόταση με χαρά. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο μπορεί να είμαι θεατής σε ένα τέτοιο γεγονός ή να συμμετέχω τέλος πάντων σαν θεατής τα τελευταία χρόνια ή κάποια χρόνια τέλος πάντων σε αυτόν τον θεσμό, γιατί για θεσμό πρόκειται, και να μην μπορώ να έχω και καλλιτεχνική ιδιότητα σε αυτόν τον θεσμό. Στο κάτω-κάτω εγώ δεν έχω κρύψει όλα αυτά τα χρόνια ούτε ποιος είμαι, ούτε τι είμαι. Μέσα από τα τραγούδια μου τοποθετούμε και επίσημα και τέλος πάντων με πολύ πολύ σταθερό τρόπο όλα αυτά τα χρόνια. Συγγνώμη, αφέν να αλλάξω γνώμη. Έχεις να μάθεις να καταλάβεις. Μπήκαν κάποιοι στη διαδικασία να κάνουν αντιπολίτευση σε λάθος στόχο. Δεν είμαστε εμείς ο στόχος. Δεν θα έπρεπε να είμαστε εμείς ο στόχος της αντιπολίτευσης. Άλλα είναι τα προβλήματα του κόσμου εκεί έξω. Πάτε να με παιδεύεις και να με τώρα υπέδεις. Διαβάσαμε λοιπόν ένα απόσπασμα στην Αυγή που λέει: σε ένα φεστιβάλ που κουβαλάει όλη την ιστορία του ΚΚΕ, που έχει συνδεθεί με αγώνες και καλλιτέχνες, οι κνήτες της νέας εποχής θα ακούσουν στίχους από γνωστές pop επιτυχίες επίπεδου όπως το «Γυναίκες τριγύρω πολλές». Τι απαντάς? Ατυχέστατη η τοποθέτηση του δημοσιογράφου. Δεν τον ξέρω τον κύριο. Νομίζω ότι είναι ατυχέστατη, το λιγότερο ατυχέστατη τέλος πάντων, σε αυτή την φάση. Υπό την έννοια του ότι η δισκογραφία των Going Through όλα αυτά τα 20 χρόνια δεν είναι μόνο το «Γυναίκες». Αφενός, αφετέρου, υπάρχουν τραγούδια μέσα από όλο το φάσμα της δισκογραφίας άλλων πολύ πολύ σοβαρών καλλιτεχνών για τα οποία δεν έχει γίνει ποτέ λόγος και είναι ήδη πάρα πάρα πολύ μεγάλο και σοβαρό ατόπιμα να γίνονται αυτές οι διακρίσεις. Όταν βγαίνει, για παράδειγμα, ο Μπάμπης ο Τσέρτος, ο πολύ γνωστός αυτός τραγουδιστής, και τραγουδάει «Θέλω γυναίκες πολλές» χρόνια πριν από εμάς. Και αυτό το πράγμα θεωρείται κουλτούρα, πολιτισμός, ρεμπέτικο, άποψη και όλα αυτά. Είναι πραγματικά κρίμα και άδικο να τοποθετούνται όλοι αυτοί που τοποθετούνται με τόσο μένος και με τόση ρατσιστική, τολμάω να πω τη λέξη ρατσιστική διάθεση, απέναντι σε ένα τραγούδι το οποίο λέει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Εντάξει, δηλαδή όταν το λέει ο Τσέρτος είναι ρεμπέτικο, κουλτούρα και άποψη, και όταν το λέει ο Βουρλιώτης ή ο κάθε τέλος πάντων Βουρλιώτης είναι υποκουλτούρα και είναι αμερικανιά. Αν ακούσεις κάποιες φωνές σαν το βράδυ με στραμμυρά σου, να το θυμίσουν την πλατεία, στην παλιά, τη γειτονιά σου. Πώς προέκυψε η πρόταση για το φεστιβάλ? Πάρα πολύ απλά. Καλημέρα σας, θέλουμε να παίξετε εκεί. Τι λέτε, δεν το σκεφτόμαστε. Πότε είναι? Στις 15 του μηνός. Ναι, τι έχουμε εκείνη τη μέρα? Τίποτα, με τα χαράς. Ευχαριστούμε πολύ. Χάρηκες που συμμετείχες σε αυτό το φεστιβάλ? Ναι, μπορώ να πω ότι χάρηκα. Μπορώ να πω ότι ήταν κάτι το οποίο το ήθελα πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί το έχω παρακολουθήσει, το έχω ζήσει, το έχω βιώσει ως θεατής. Το έχω αγαπήσει, γιατί έχω μάθει μέσα από αυτό 10 πράγματα και 10 καλλιτέχνες, τους οποίους δεν τους ήξερα. Νομίζω ότι είναι μια πολύ πολύ καλή στιγμή για μας. Θέλω να γυρίσω στα πανιά. Θέλω την πανιά μου γειτονιά. Έχεις δηλώσει χωρίς φόβο και με πολύ πάθος ότι εδώ και 20 χρόνια ψηφίζεις ΚΚΕ. Ναι, το έχω πει. Εντάξει, δεν σημαίνει κάτι αυτό. Γιατί ψηφίζεις ΚΚΕ? Γιατί ο καθένας ψηφίζει για πολύ πολύ συγκεκριμένους λόγους. Δεν έχει βγει ποτέ το ΚΚΕ να τάξει τίποτα. Δεν έχει βγει ποτέ να πει ότι ξέρεις κάτι, θα κάνουμε αυτό, εκείνο, τα λοιπά, θα αλλάξουμε, θα επαναδιαπραγματευτούμε το χρέος, τίποτα από όλα αυτά. Βγήκε και είπε ότι ξέρετε κάτι, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι τα φόπλακα για τον τόπο. Το είπε αυτό το πράγμα. Πολλά χρόνια πριν. 20 χρόνια λοιπόν είσαι δίπλα σε αυτό το κόμμα. Έχεις επιδιώξει ποτέ να συναντηθείς με τη γυναική γραμματέα του κόμματος, την κυρία Παπαρίγα? Όχι. Δεν με αφορά αυτή η σχέση εμένα με την κυρία Παπαρίγα. Μου είναι πολύ πολύ συμπαθής, αλλά δεν με αφορά αυτή η σχέση. Εγώ δεν ψηφίζω αυτό το κόμμα ή δεν αποφασίζω να ψηφίσω ένα κόμμα γιατί έχει αρχηγό τον τάδε. Όταν ακούς Χρυσή Αυγή, τι σου έρχεται στο μυαλό? Ξύλο. Δεν ξέρω. Κι εγώ είμαι πολλές φορές τόσο. Μένω τόσο έκπληκτος απέναντι σε όλα αυτά τα πράγματα που βλέπω και που γίνονται, που δεν ξέρω τελικά ούτε
πώς να το αντιμετωπίσω, αλλά ούτε καν πώς να το χαρακτηρίσω, τι όνομα να του δώσω. Δεν ξέρω αν τελικά ισχύει αυτό που λέμε για δημοκρατία και για... και για ελευθερία, τέλος πάντων, σε αυτόν τον τόπο. Σε ενοχλεί λοιπόν ως Έλληνα πολίτη που είναι η Χρυσή Αυγή στη Βουλή? Θεωρώ ότι στη Βουλή θα πρέπει να είναι πολιτικά κόμματα με πολιτικές θέσεις και απόψεις και πρόγραμμα και πλάνο. Εγώ νομίζω ότι μέχρι σήμερα η Χρυσή Αυγή δεν έχει δείξει ξεκάθαρο πολιτικό πλάνο. Όταν η συζήτηση άλλαξε, άλλαξε και το ύφος του γνωστού ράπερ. Ένα και μόνο όνομα ήταν αρκετό για να τον κάνει να χαμογελάσει. Ας πω ένα όνομα. Θέλω αντίδραση. Όλγα. Όλγα. Ο Νίβο ντύθηκε γαμπρός τον Μάιο του 2011. Η Όλγα Καρπαθάκη του έχει αλλάξει τη ζωή και ο έγγαμος βίος του πάει περίφημα. Πώς πάει ο έγγαμος βίος? Πάρα πολύ καλά. Καλά. Έχεις νιώσει στιγμές ότι ρουτινιάζεις, ότι όχου τα ίδια και τα ίδια και βαριέμαι? Όχι. Κατηγορηματικά σας λέω όχι. Σου μαγειρεύει, σε προσέχει? Ναι. Μαγειρεύει. Αλλά αυτές είναι λεπτομέρειες, παρακαλώ, που δεν θα ήθελα να... Γιατί, είναι τόσο να μπω έτσι, να σας δώσω λεπτομέρειες, γιατί σε λίγο, άμα σας αφήσω, θα με ρωτήσετε και συνταγές. Η Όλγα, σαν όλες τις φυσιολογικές γυναίκες, ζηλεύει τον αγαπημένο της. Γι' αυτό δεν δίστασε τον πρώτο καιρό της σχέσης τους να ψάξει το κινητό του. Για κακή της τύχη όμως, ο Νίβο την έπιασε και μάλιστα ενοχλήθηκε πολύ. Εκνευρίστηκα. Περισσότερο θα έλεγα ότι απογοητεύτηκα έτσι στιγμιαία, αλλά ξέρεις, όλο αυτό το πράγμα σαν γεγονός μου έδωσε και την ευκαιρία και την αφορμή να το δω λίγο μαζί της, σε ένα επίπεδο λίγο πιο δημιουργικό μέσα στη σχέση μας. Δηλαδή, να καταλάβω τι είναι αυτό που την ενοχλεί, να μπω σε μια διαδικασία, ξέρεις, να βελτιώσω 5 πράγματα. Ο Νίκος Βρουλιώτης θέλει πολύ να γίνει μπαμπάς, αν και η Όλγα δεν είναι ακόμη πανέτοιμη να του χαρίσει το πρώτο τους παιδί. Ναι, το έχω πει, θέλω να γίνω μπαμπάς. Εγώ, ναι, η Όλγα ίσως ακόμα δεν... ίσως, εντάξει, υπάρχουν φορές που το συζητάμε και το βλέπουμε θετικά, άλλες φορές μας αποθαρρύνουν κάποια γεγονότα, κάποια πράγματα. Αυτό το πράγμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή εκεί έξω σίγουρα μας κάνει να το σκεφτόμαστε ξανά και ξανά. Αλήθεια? Και ξανά και ξανά. Οικονομική κρίση, το αβέβαιο. Όχι αυτό, όχι αυτό. Ότι θα φέρεις έναν άνθρωπο, ρε παιδί μου, σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι αυτό που είναι.